Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, από το βιβλίο πάντοτε της Σοφίας Σιράκ. Ευρισκόμεθα εις το 10ο κεφάλαιο, στίχος 24. Μεγιστάν και κριτής και δυνάστης δοξαστήσετε, και ούκε στην αυτόν της μίζων του φοβουμένου των Κύριων. Δηλαδή οι μεγιστάνες και οι κριτέ και οι άρχοντες δοξάζονται, αλλά κανείς από αυτούς δεν είναι ανώτερος από εκείνον που φοβείται τον Κύριον, δηλαδή τον ευσεβή. Όταν ακούτε την έκφραση «ο φοβούμενος τον Κύριον» ή «φοβούμενη τον Κύριον», που είναι συχνοτά την έθεση στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή και στο Ψαλτήρι, πάντα θα λέτε ότι ο φοβούμενος τον Κύριον είναι ο ευλαβής, είναι ο ευσεβής, εκείνος δηλαδή που πιστεύει, αγαπάει τον Κύριον και είναι μέσα στις εντολές του Κυρίου. Προκειμένου εδώ να εξαρθεί, και δικαίως βεβαίως, η αξία του φοβουμένου τον Κύριον, όπως είπαμε, συγκρίνεται με τον μεγιστάνα, τον κριτή και τον δυνάστη. Και όπως μας λέγει το χωρίον, θα το δούμε αυτό, όπως το αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, βρίσκεται πολύ πιο πάνω από αυτούς όλους. Ακόμη ο σοφός, συγγνώμη, ο φοβούμενος τον Κύριον, συγκρίνεται και με τον σοφόν και υπερτερεί και αυτού του σοφού ο φοβούμενος τον Κύριον. Λέγει το ίδιο βιβλίο της Σοφίας Ηράκλειν στο 25 κεφάλαιο: «Ως μέγας ο ευρών σοφίαν». Μεγάλος είναι εκείνος ο οποίος βρήκε τη σοφία, αλλού και στην υπέρ των φοβούμενων των Κύριων. Αλλά δεν είναι πιο πάνω από εκείνον που φοβείται τον Κύριον. Φόβος Κυρίου υπερπάνει, υπερέβαλεν, ο κρατών αυτού τι διομοιωθήσετε, ότι ο φόβος του Κυρίου, λέγει, έχει υπερβάλει κάθε άλλη ιδιότητα που υπάρχει στον άνθρωπον, και εκείνος ο οποίος έχεται ο κρατών των φόβων του Κυρίου, με τι μπορεί να ομοιωθεί? Με τίποτα. Είναι δηλαδή ασύγκριτος. Είναι σε κορυφαία θέση. Το ακούτε αυτό? Και μάλιστα εκείνοι οι οποίοι μπορούν να αισθάνονται ότι παραμερίζονται από τους μεγάλους και τους τρανούς και τους ενδόξους και τους σοφούς της γης, όμως αυτοί, επειδή έχουν ευσέβεια στα μάτια του Θεού, είναι καλύτεροι, είναι πολυτελέστεροι. Ακόμη αυτό που σας είπα, πολυτελέστεροι, είναι διότι έναντι του Θεού είναι η πλέον ευπρόσδεκτη, ακόμη και από αυτές τις θυσίες που προσφέρονται στον Θεό. Σκεφτείτε ότι στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης το στοιχείο της θυσίας υπερήχε. Τι μπορούσε να σταθεί πιο πάνω από τη θυσία προς τον Κύριον? Τίποτε. Και η θυσία εγίνωτο εις τον ναόν του Θεού, τι μπορούσε να σταθεί πιο πάνω λοιπόν από τη θυσία και τον ναό? Τίποτε. Κι όμως μέσα σε αυτήν την Παλαιά Διαθήκη υπάρχει η θέση ότι ο ευσεβής είναι πιο πάνω και από τις εκλεκτές θυσίες που προσφέρονται εις τον Θεό. Διαβάζουμε στην προσευχή εκείνη, στην οδή της Ιουδίθ, αυτής της Κριτού ή το Κριτής, η θαυμασία Ιουδίθ, και λέγει εκεί σε ένα σημείο στην οδή της, είναι στο 16ο κεφάλαιο του βιβλίου Ιουδίθ: «Της φοβουμένης σε, σύ ευηλατεύεις αυτής». Εκείνοι που σε φοβούνται, ευλαβούνται, ευσεβούν, σύ δίδεις το ελαιό σου, ότι μικρόν πάσα θυσία ίσως μην ευωδίας, και ελάχιστον παν στέαρ εις ολοκαυτωμάσι. Γιατί, λέει, κάθε θυσία που είναι ίσως μην
μυρωδιά, ίσως μην ευωδίας, για σένα είναι μικρό πράγμα. Και ακόμα τα παχιά στέατα, τα πάχητα, που ρίπτονται εις το θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας, και αυτά, και αυτά είναι ελάχιστα. Μπροστά σε τι? Ο δε φοβούμενος των Κύριων μέγας διαπαντός. Βλέπετε λοιπόν ότι ο φοβούμενος των Κύριων είναι πιο πάνω ακόμη και από αυτές τις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Ακόμη ο φοβούμενος των Κύριων ελκύει και την προσοχή και την φροντίδα του Θεού. Πάρα πολλοί στίχοι ψαλμικοί υπάρχουν. Παίρνω έναν από τον 32ο ψαλμόν. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών. Να, λέει, τα μάτια του Κυρίου που πέφτουν σε εκείνους οι οποίοι φοβούνται αυτόν. Αυτό θα μας το εκφράσει κατά έναν αναλυτικότερον τρόπο ο προφήτης Ισαΐας στο 66ο κεφαλαίο του, όταν γράφει: «Επί τι να επιβλέψω αλλή επί των ταπεινών και ησύχιον και τρέμοντα τους λόγους μου». Σε ποιον, λέγει, θα ρίξω τα μάτια μου? Μάτια εννοείται προστασίας και ευλογίας, παρά σε εκείνον που είναι ταπεινός, έχει ησύχιον πνεύμα, θα το δούμε, και τρέμει τους λόγους μου. Δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ έχουμε μία ανάλυση του ποιος είναι ο φοβούμενος των Κύριων. Ο φοβούμενος των Κύριων ως ιδιότητα έχει τρία στοιχεία. Το ένα είναι η ταπείνωση, το άλλο είναι το ησύχιον πνεύμα, και το άλλο είναι ο φόβος και ο τρόμος σε σχέση με την εφαρμογή των εντολών του Θεού. Αυτά τα τρία είναι πολύ σπουδαία και συνθέτουν, σας είπα, τον ευσεβή άνθρωπο. Θα μπορούσα ένα μικρό σχόλιο να κάνω σε αυτό το χωρίο του Ισαΐου. Η ταπείνωση, που είναι θεμελιώδης και βασική αρετή, είναι ότι όχι να σκύβω το κεφάλι, αλλά θα πει να αποδέχομαι εκείνα τα οποία λέγει ο Θεός, μόνο και μόνο γιατί τα είπε ο Θεός. Αυτό, θα πει ο ταπεινός άνθρωπος, το λέγει ο Θεός. Και αφού το λέγει ο Θεός, περιτεύει κάθε συζήτηση και κάθε διάλογος. Είναι γνωστό ότι γίνεται κατά δυστυχία ένας διάλογος των πολλών ανθρώπων που ορθολογίζουν, που θέλουν να μένουν εις τα πάθη τους με την Αγία Γραφή. Αυτός ο διάλογος τελικά, ξέρετε, που απολύγει στο να ερμηνεύσουν και να πούν οι άνθρωποι αυτοί ότι αυτό θέλει ο Θεός, και αυτό να είναι πάρα πολύ μακριά από αυτό που θέλει ο Θεός. Γιατί όταν αναπτυχθεί μία διαλεκτική μεταξύ του ανθρώπου και της Αγίας Γραφής, σίγουρα θα φύγει ο άνθρωπος μακριά από το πνεύμα της Αγίας Γραφής, διότι μπήκε η διαλεκτική, η οποία δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να μπερδεύει τα πράγματα, να τα νοθεύει και να απομακρύνεται. Και τι εννοεί αυτό και γιατί να το εννοεί αυτό και τα λοιπά. Είναι κάτι που όσοι τουλάχιστον μελετούν την Αγία Γραφή και έχουν δει και ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν αυτήν την διαλεκτική, αυτό μάλιστα συμβαίνει και στους θεολογικούς κύκλους, αλλά συμβαίνει όμως και στους άλλους ανθρώπους, μάλιστα εκείνοι που είναι μορφωμένοι. Τότε τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Ή ακόμη μία επιλογή από την Αγία Γραφή, ότι αυτό το δέχομαι, εκείνο δεν το δέχομαι. Μα εκείνος που είπε το ένα είπε και το άλλο, ο ίδιος ο Θεός. Γιατί λοιπόν το ένα το δέχεσαι και το άλλο δεν το δέχεσαι? Όταν λες ότι ο Κύριος είπε να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους, αλλά τι είναι η νηστεία?
Μα εκείνος που είπε για την αγάπη μίλησε και για την νηστεία, το ίδιο πρόσωπο. Μπορούμε λοιπόν να διαφοροποιούμε? Αυτό σημαίνει απουσία ταπεινώσεως. Ταπείνωση λοιπόν θα πει το είπε ο Κύριος και τέλειος. Είναι εκείνο που αρκετές φορές σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του με την έκφραση «πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος». Δηλαδή, ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος και συνεπώς είναι άξιος πάσης αποδοχής. Δεν χωράει συζήτηση, δεν χωράει διάλογος. Εκείνο που πολλές φορές στην εποχή μας λέμε να κουβεντιάσουμε, αυτό με το Θεό αγαπητοί μου δεν υπάρχει. Μη μου πείτε τότε κατά έναν δυναστικό τρόπο ο Θεός ομιλεί. Το θέμα δεν είναι εκεί, γιατί και έτσι παρουσιάζουμε τον Θεό, βλασφημούντες εννοείται. Αλλά δεν μπορούμε να ανοίξουμε διάλογο με τον Θεό. Ο Θεός λέγει αυτό. Αν τώρα ανοίξουμε διάλογο με τον Θεό, έχουμε κάποια σημεία στην Αγία Γραφή που άνοιξε ο λαός διάλογο με τον Θεό ή άνθρωποι άνοιξαν διάλογο με τον Θεό, τότε τα πράγματα δεν ήσαν και πολύ πολύ καθαρά και καλά. Θα σας πω ένα σημείο μόνο. Βέβαια εκεί θα το πάρουμε σαν διάλογο, δεν είναι όμως. Είναι μια τροποποίηση την οποία αποδέχεται τελικά ο Χριστός. Όταν παραγγέλει με τις μαθήτριες ότι προάγει αυτούς στην Γαλιλαία, πείτε λέει στους μαθητάς μου ότι εγώ προπορεύομαι και τους περιμένω στην Γαλιλαία. Ο Κύριος είχε το λόγο του άμα το έλεγε αυτό. Οι μαθητές όμως ενώ το άκουσαν δεν, μάλιστα το είπε και ο άγγελος. Και μάλιστα είπε το εξής ο άγγελος: εγώ λέει σας το είπα. Δηλαδή βγαίνω από την ευθύνη του ότι, το τι θα κάνετε εσείς. Συνεπώς βλέπουμε εδώ με σαφήνεια ότι οι μαθητές δεν πήγαν στην Γαλιλαία και έμειναν στην Ιερουσαλήμ. Και εκείνο το βράδυ τους επισκέπτεται ο Κύριος και λοιπά. Τι έκανε εδώ ο Κύριος? Μία συγκατάβαση. Αλλά φτάνομαι να κάνουμε διάλογο για να προβαίνει ο Κύριος σε συγκατάβαση? Πάντα μια συγκατάβαση είναι καλή. Θυμηθείτε εκείνους στην έρημο που ζήτησαν κρέας. Θέλησαν διάλογον ο Μωυσής να ζητήσει από το Θεό κρέας, γιατί αυτό επεθύμησαν, αλλιώτικα θα γύριζαν πίσω εις την Αίγυπτον. Και ο Κύριος τους δίνει το κρέας και μάλιστα λέει θα σας το δώσω, μη φωνάζετε, μη γκρινιάζετε, μη κλαίτε. Έκλαιγαν αγαπητοί μου, γιατί θυμήθηκαν λέγει τα σκόρδα και τα κολμίδια και το κρέας της Αιγύπτου. Αλλά θα σας δώσω τόσο πολύ που θα το βγάλετε από τη μύτη σας. Δηλαδή ήθελε να πει θα φάτε πολύ. Αλλά είναι και η κοινωστή μας παροιμία, έφαγα και το έβγαλα από τη μύτη μου, με την έννοια ότι δεν μου πήγε καλά. Πέθαναν χιλιάδες άνθρωποι από τα ορτίκια εκείνα που έφαγαν, γιατί έπεσαν με τα μούτρα, έφαγαν και έπαθαν δηλητηρίαση και χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν. Βλέπετε ότι δεν βγαίνει κάτι καλό όταν ζητάμε ένα διάλογο από το Θεό. Ο ταπεινός άνθρωπος λέγει το είπε ο Θεός και τέλειος. Να σας πω για τον Ιωνά. Κύριε λέει ξέρω ότι είσαι φιλάνθρωπος και γι' αυτό δεν πήγα εις την Νινεβή και έφυγα μακριά, γιατί ξέρω ότι εσύ θα άλλαζες και θα με ντρόπιαζες. Ακούτε, θα με ντρόπιαζες, διότι εγώ θα μιλούσα και θα μηνούσα για την καταστροφή της πόλεως, εσύ θα έβλεπες σαν φιλάνθρωπος ότι ο λαός αυτός μετανοεί και θα με έβγαζες πιάφτη. Γι' αυτό δεν πήγα. Ακούτε πως μιλάει ο άνθρωπος στο Θεό. Γι' αυτό ο ταπεινός άνθρωπος λέγει Κύριε εσύ το είπες και αφού το είπες ο λόγος σου είναι αξιόπιστος, άξιος πάσης αποδοχής. Αυτό θα πει ταπεινός. Σε ποιον θα επιβλέψω λέει παρά εις των ταπεινών, και ακόμα εις εκείνον που είναι ησύχιος. Ησύχιος. Έχουμε μια
παράλληλη έκφραση είναι εκεί που ο Απόστολος Πέτρος ομιλεί για τις γυναίκες που οφείλουν να έχουν ησύχιον πνεύμα, και αναφέρεται μάλιστα και σε γυναίκες της Παλαιάς Διαθήκης σαν παράδειγμα. Τι είναι το ησύχιον πνεύμα, αγαπητοί μου? Το ησύχιον πνεύμα είναι το ήσυχον πνεύμα, δηλαδή ο άνθρωπος χωρίς ανησυχίες. Τι είδους όμως χωρίς ανησυχίες? Δηλαδή εκείνος ο οποίος δεν έχει μια ανησυχία μέσα του για κάτι άλλο, για κάτι άλλο. Υπάρχει η εξής διαφοροποίηση: εάν έχω ανησυχία για να γνωρίσω βαθύτερα και βαθύτερα τον Λόγο του Θεού, τότε αυτή είναι μια αγία ανησυχία. Όταν θέτω το ερώτημα, πάω καλά, μήπως δεν πάω καλά, κάνω μια αυτοκριτική, αυτό είναι μια αγία ανησυχία. Αυτή η αγία ανησυχία, θα λέγαμε, αναζητείται ακόμη και μέσα εις αυτόν τον Λόγο του Θεού, να βρει κανείς τα βαθέα του Λόγου του Θεού. Θα λέγαμε, ιδίως οι διανοούμενοι πατέρες της Εκκλησίας μας ήσαν ανήσυχα πνεύματα. Μπορούμε να πούμε ότι ο Μέγας Βασίλειος δεν ήταν ένα ανήσυχο πνεύμα? Πάντα ήθελε να δει τι περισσότερο ευάρεστον είναι εις τον Θεό, ακόμη τι περισσότερο μπορεί να αποδώσει, και ακόμη να σκάβει βαθύτερα και βαθύτερα μέσα εις τον Λόγο του Θεού, στην Αγία Γραφή. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης, ο Ιερός Χρυσόστομος κλπ. Αυτή η ανησυχία, αυτό το ανήσυχο πνεύμα, δεν είναι όπως το λέει εδώ το χωρίο. Ανήσυχο πνεύμα, το ανήσυχο πνεύμα που δεν αρέσει στον Θεό είναι το ορθολογιστικό πνεύμα, το αντιδραστικό, εκείνο που αντιμιλά, εκείνο που λέει και γιατί και που το είδες αυτό γραμμένο. Ακούτε, όταν ορθολογίζει λοιπόν ο άνθρωπος έναντι του Λόγου του Θεού, ορθολογίζει και αντιδρά, αυτός είναι το ανήσυχο πνεύμα. Έτσι ο φοβούμενος των Κυρίων έχει το ησύχιον πνεύμα, δηλαδή δεν αντιδράει σε εκείνο το οποίο λέγει ο Θεός. Και μια που είπα την λέξη ησύχιον πνεύμα, εκεί στον Απόστολο Πέτρο που ομιλεί για τις γυναίκες, ο Απόστολος Πέτρος είναι, λέγει, η γυναίκα ποιο είναι το πολυτελές ενώπιον του Θεού? Όταν η γυναίκα έχει αυτό και εκείνο, έχει τον από μέσα θησαυρό, τον από μέσα πλούτο, και είναι ησύχιον πνεύμα. Δηλαδή είναι η γυναίκα η οποία δεν αντιδρά σε εκείνα τα οποία συμβαίνουν μέσα στο σπίτι της και κυρίως εις τον σύζυγον. Δεν είναι δηλαδή μπύρι μου και μπύρι σου. Δεν λέει παροιμία. Δηλαδή ίσα θα τα βάλουμε, μου μιλάς εσύ, σου μιλάω εγώ, 10 εσύ, 100 εγώ. Αυτό δεν είναι το ησύχιον πνεύμα. Το ησύχιον πνεύμα είναι εκείνο που δεν θα ήθελε να αντιδρά, που δεν βιάζει, διευκρινίζει, συμβουλεύει, αλλά δεν αντιδρά. Έτσι αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο στοιχείο είναι, λέγει, εκείνος ο οποίος τρέμει τους λόγους μου, τον τρέμοντα τους λόγους μου, λέγει ο Θεός δια του Ισαΐου. Είναι αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος: με τα φόβου και τρόμου κατεργαζόμενη την ημών σωτηρία. Δηλαδή ο τρόμος είναι η επίταση του φόβου. Να τρέμουμε και να φοβόμαστε, μήπως παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού, μήπως ενδεχομένως τις παραβούμε. Αν κανείς έχει αυτόν τον φόβον και τον τρόμον, όταν λέμε τρόμον μην νομίζετε ότι πρέπει έτσι να τρέμουμε με τα χέρια μας, γιατί καμιά φορά όταν τρέμουμε μερικοί ψυχολογικώς τρέμουν σε μια περίπτωση και κάνουν και ζημιές, έρχονται φιλιππίνοι να κοινωνήσουν
Και αυτό το εφαρμόζουν τώρα στο σώμα τους, δηλαδή να τρέμουν, και κινδυνεύει να γίνει ζημία. Όχι με αυτή την έννοια λοιπόν να τρέμομαι, αλλά με την έννοια τη μεταφορική, ότι θα είμαστε άγρυπνοι, μήπως παραβούμε τις εντολές του Θεού. Έτσι αυτά τα τρία στοιχεία συνθέτουν τον φοβούμενον τον Κύριον. Και μάλιστα σε πλήθος σημεία θα βρούμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς σε πρόσωπα, στις ιστορίες της Καινής και Παλαιάς Διαθήκης, σε πλήθος σημεία, που βλέπουμε εκεί πραγματικά να είναι και να φαίνονται αυτά τα στοιχεία. Ακόμα, εδώ τώρα θέλω να προσέξετε, είναι ένα πολύ σπουδαίο σημείο, ότι στους φοβουμένους των Κύριων ο Κύριος δίδει σημείων σωτηρίας. Σημείων σωτηρίας. Μόνο σε εκείνους οι οποίοι τον φοβούνται. Μόνο στους ευσεβείς δίδει αυτό το σημείο της σωτηρίας. Και αυτό το σημείο, δηλαδή σημάδι της σωτηρίας, δεν είναι τίποτε άλλο, αγαπητοί μου, παρά ένα μήνυμα με κάποιο τρόπο. Σημείο θα πει σημάδι, με ένα μήνυμα που να πει ότι προσέξτε, μη πηγαίνετε εκεί, μη κάνετε αυτό, φύγετε από εκεί, διότι εκεί υπάρχει ο κίνδυνος. Και να γλιτώνουν τη ζωή τους, αλλά και την ψυχή τους, να μην αμαρτήσουν. Τέτοια σημεία υπάρχουν αρκετά μέσα στην Αγία Γραφή, και μάλιστα το έσχα των σημείων που θα ειδοποιηθούν οι χριστιανοί να φυλακτούν και από τον Αντίχριστον. Να τα πιάσω λιγάκι έτσι ιστορικά από την παλιά εποχή, έτσι 2, 3, 4 θα σας πω μόνο, για να δείτε ποια είναι τα σημεία με τα οποία ειδοποιεί ο Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ένα πρώτον συναντάται εις τον Νόε. Αυτά τα 2, 3, 4 δεν είναι τα μόνα, είναι και άλλα πολλά, αλλά τα πιο έτσι χτυπητά. Τι λέγει εις τον Νόε? Ότι θα κάνω κατακλυσμό, μόνον εσύ θα σωθείς, εάν κατασκευάσεις μία κυβωτόν. Και όταν ο Νόε κατασκευάζει 100-120 χρόνια την κυβωτόν και όλοι γελούν με το κατασκεύασμα αυτό του Νόε, τελικά ο Νόε σώζεται με την κυβωτόν. Αυτό τι ήταν? Ένα σημείο η κυβωτός. Η κυβωτός από τι το κατασκευασμένη? Ή το από ξύλων. Έξω από τα ποικίλα, θα λέγαμε συμβολικά τη σημεία, υπάρχει και αυτό το κυριότατον, ότι η κυβωτός είναι το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Διότι θα το δούμε όταν θα σας πω μερικά στο τέλος, ότι πραγματικά το σημείο σε διαφορετικές εκδοχές πάντοτε είναι ο Τίμιος Σταυρός. Είτε στην Παλαιά Διαθήκη, μη σας κάνει εντύπωση αυτό, είτε στην Καινή Διαθήκη. Σας θυμίζω το σημείο που ο Μωυσής σημείωσε επί της Ερυθράς Θαλάσσας, το έχω πει και άλλη φορά, εκτύπησε εγκάρσια στην Ερυθρά Θάλασσα και έγινε ξηρά, πέρασα με το ραβδί του ξύλων. Και κατόπιν πέρασαν και μετά ξαναχτύπησε κατά μήκος της Ερυθράς Θαλάσσης και έκλεισε η θάλασσα. Σημείωσε το σημείο του Σταυρού. Γι' αυτό λέμε και στην υμνολογία Σταυρών Χαράξας Μωσής και τα λοιπά. Σημείωσε το σημείο του Σταυρού. Πώς έγινε αυτή η σωτηρία των φοβουμένων των Κύριων που ήταν ο λαός του Ισραήλ? Ήταν με ένα σημείο. Το σημείο αυτό του διπλού χτυπήματος της Ερυθράς Θαλάσσης. Τι ήταν πίσω από το διπλούν αυτό χτύπημα? Ο Τιμίος Σταυρός. Ακόμη
Θυμηθείτε εις τους Ισραηλίτες εις την έρημον με τον Χαλκουνόφιν επάνω εις κοντών. Μάλιστα υπάρχει κάποια γραφή που λέγει ότι ήτο όχι απλώς ένας κοντός, δηλαδή κοντάρι, και ήταν απάνω εκεί το Χαλκουνόφι, αλλά ήταν τύπος σταυρού και ήταν περιπεπλεγμένο το φίδι το χάλκινο, χάλκινο. Και όσοι λέγει έβλεπαν εκεί εσώζοντο από τα δαγκώματα των εχιδνών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πάλι πίσω το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Τι είπε ο Χριστός? Καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφινεν τη ρήμο, την ερμηνεία τη δίδει ο Κύριος, έτσι θα υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου που επί του Τιμίου Σταυρού. Ο Σταυρός λοιπόν σώζει. Ακόμα θυμηθείτε στην Καινή Διαθήκη τώρα, όταν ο Χριστός είπε στους μαθητάς του εκείνη την αξιομνημόνευτη φράση, η οποία αποτελείται μόνο από τέσσερις λέξεις. Μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Όταν λέγει θα γίνει, θα δείτε στρατόπεδα να έρχονται στρατοί να καταλάβουν την Ιερουσαλήμ κλπ. Κλπ. Εσείς να φύγετε. Να φύγετε. Να μην μείνετε μέσα στην πόλη. Να φύγετε. Και όποιος είναι στο δώμα, μην κατεβεί να πάρει τα πράγματά του από το σπίτι του, γιατί δεν μένει περιθώριο χρόνου, και όποιος είναι στο χωράφι του και δει να έρχονται στρατοί, να μην μπει μέσα στην πόλη, να φύγει. Και είπε αυτήν την αξιομνημόνευτη φράση: μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Να ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Βέβαια περιττό να σας πω ότι και ο Λότ σώθηκε. Σώθηκε. Ο μόνος ευσεβής που ήταν μέσα στην πόλη. Τι θα πει να ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ? Η γυναίκα του Λότ, αγαπητοί μου, εγύρισε πίσω και κοίταξε. Διότι μία από τις εντολές της σωτηρίας ήταν: μη γυρίστε πίσω να κοιτάξετε. Η γυναίκα του Λότ λοιπόν εγύρισε και κοίταξε και έγινε στήλη αλατιού, στήλη αλός, αλατιού. Σημαίνει δεν σώθηκε. Τι σήμαινε μη γυρίσετε πίσω και γιατί αυτή γύρισε πίσω? Διότι όχι από την περιέργεια τι άραγε να έγινε η πόλης, αλλά και αυτό μπορεί να το πει κανείς, χίλια πράγματα μπορεί να πει κανείς, αλλά εδώ γύρισε πίσω να δει η πόλη καταστρέφεται και συνεπώς και το σπιτικό της και τα υπαρχοντά της. Ήταν κολλημένη η καρδιά της στα υπαρχοντά της. Γι' αυτό γύρισε να κοιτάξει τι άραγε απέγινε και την έπαθε, δεν σώθηκε. Όταν ο Κύριος είπε αυτήν την φράση, ήθελε να τονίσει: μη γυρίστε στο σπίτι σας να πάρετε τα πράγματά σας, γιατί δεν θα γλιτώσετε, δεν θα σωθείτε. Προσέξτε όμως τώρα εδώ. Λέει κάπου ο Κύριος: ουδείς επιβαλών την χείρα επάρωτρων και στρέφεται στα οπίσω εύθετος εστίν εις την βασιλεία των ουρανών. Έβαλε το χέρι σου επάνω στο άρωτρο. Όταν κάνεις, γυρίζεις πίσω, δεν θα κάνεις ίσχυες αυλακές. Έτσι, όταν γυρνάς πίσω, αφού έβαλες το χέρι σου μπροστά για τη Βασιλεία του Θεού, τότε δεν είσαι κατάλληλος για την Βασιλεία του Θεού. Γιατί γυρνάς πίσω να ειδείς αυτό που λέγεται κόσμος. Σε ελκύει ο κόσμος, αλλά ο κόσμος πρέπει να σταυρωθεί. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ εσταύρωσα τον κόσμο και ο κόσμος είναι σταυρωμένος για μένα, σημαίνει πίσω από τον λόγο αυτόν του Κυρίου το να μην κολλάνε οι καρδιές μας τα υλικά πράγματα. Όταν είπε το μνημονεύεται της γυναικός Λότ, πίσω από αυτήν την ρίση υπάρχει ο Τίμιος Σταυρός. Δηλαδή η θλίψης, η κακοπάθεια, αφού στερείσαι σημαίνει σταυρός, θλίψεις. Αλλά και εκείνο το άλλο πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, ενθυμίστε όταν βλέπει εκείνο το όραμα ο προφήτης Εζεκίηλ, που σας το έχω αναφέρει αυτό κατ' επανάληψη γιατί με έχει εντυπωσιάσει,
είναι γραμμένο στα κεφάλαια 8 και 9, όταν αναλαμβάνει εκείνος που φορά τον ποδήρι χιτώνα να κάνει εκαθάριση μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ, εν οράματι αυτά, να σφάξει, να εκαθάριση να κάνει πραγματικά. Τότε λέγει, ακούει την φωνή του πατρός, είναι ο Υιός, είναι ο Λόγος, μη προβείς σε τίποτε πριν βάλεις το σημείο επί των μετόπων εκείνων που αναστενάζουν για το κακό που υπάρχει. Και τι ήταν αυτό το σημείο? Ήταν το σημείο ταφ, που στο φοινικικό αλφάβητο, σας το έχω πει άλλοτε, είναι σταυρός. Διασώζεται το ταφ στην μικρογράμματη λατινική γραφή, που είναι το μικρό ταφ, δηλαδή που είναι σταυρός. Αυτό το σημείο, λέγει, θα βάλεις εις τα μέτωπα εκείνων που αναστενάζουν για το κακό που γίνεται, και αυτοί σαν σημείο που θα έχουν αναγνωρίσεως δεν θα φωνευτούν. Βλέπετε, πάλι σημείο. Ποιο σημείο? Το σημείο του σταυρού. Αλλά όταν θα έρθουν τα έσχατα, τότε πάλι θα δοθούν σημεία. Ένα σημείο, και μη σας κάνει εντύπωση, είναι το 666. Είναι το αντίστροφο σημείο, το αντίχριστον σημείο. Το σημείο αυτό ήδη δόθηκε από την Αγία Γραφή. Είναι ο αριθμός αυτός που είναι αριθμός ονόματος. Αυτό είναι σημείο, αρνητικό σημείο τώρα, το αντίθετο του Τιμίου Σταυρού, για να γίνει φανερό εις τους πιστούς, εις τους φοβουμένους των Κύριων, πώς πρέπει να προφυλαχθούν. Αγαπητοί μου, ο Αντίχριστος θα είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος που δεν θα δώσει ουδέ την ελαχίστην υπόνοια ότι θα είναι ο Αντίχριστος αυτός. Θαυμάσιος, σοφός κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας, συνετός, δεν θα αγαπά τις γυναίκες για να παρασύρεται από αυτές, όπως ο Σολομών που παρασύρθη από τις γυναίκες και τον αποκαλεί η Αγία Γραφή φιλογίνην. Θα είναι ο άνθρωπος που θα έχει στιβαρό χέρι και θα ξέρει τι θα κάνει. Μάλιστα, αν θέλετε να δείτε κατά ανάγλυφων τρόπων τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου όπως θα τα ήθελαν οι Εβραίοι στον αναμενόμενο Μεσσία τους, διαβάστε παρακαλώ, είναι το τελευταίο ή προτελευταίο, δεν ενθυμούμε, πρωτόκολλο των σοφών της Ιών, και εκεί θα δείτε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά εάν τα πρωτόκολλα γράφτηκαν στα τέλη του περασμένου αιώνα, δεν θα ήθελα να πω πιο πολλά γι' αυτά, παρά μόνο ότι έχουν πολύ αλήθεια. Δεν έχετε παρά να πάτε στους πατέρες και θα δείτε εκεί οι πατέρες πως εμφανίζουν τον Αντίχριστο. Σπουδαίος άνθρωπος. Μα δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει πιστευτός εάν δεν ήταν σπουδαίος? Δεν θα μπορούσε ποτέ να καταλάβει, να αρπάξει την αρχή, εάν δεν ήταν σπουδαίος? Και όμως θα έχει ένα σημάδι. Θα το βλέπουν μόνον οι πιστοί, το όνομά του, που θα βγαίνει αβίαστα. 666. Σας είπα αβίαστα, γιατί βλέπει κανείς κάτι ερμηνείες που γίνονται, όχι μόνο οι παλαιές αλλά και νεότερες, όπως περιπεί το Λατίνος, για να το ταιριάξουν, για να πούνε ό,τι και τα λοιπά, γράφουν το Λατίνος, γράφτε με γιώτα το τι, το βάζουν έψιλον γιώτα, γιατί έτσι εξυπηρετείται ο αριθμός 666. Θα σας το πω άλλη μια φορά, αβίαστα. Και τότε οι πιστοί θα πούν, αυτός είναι ο Αντίχριστος. Και τότε θα τους πούν οι άλλοι, δυστυχώς και πολλοί χριστιανοί,
Τρελαθήκατε που αυτός είναι αντίχριστος? Αυτός είναι ένας άγιος και σοφός και σπουδαίος άνθρωπος. Και όμως εκείνοι θα λένε είναι ο αντίχριστος. Γιατί? Διότι θα είναι το σημείο που θα τους αποκαλύπτει ο Θεός, και είναι καταχωρημένο στην Γραφή, που πρέπει να φύγουν. Να φύγουν μακριά, να πάνε στην έρημο, να γλιτώσουν από την προσκύνηση του Αντιχρίστου και ό,τι άλλο. Διότι οι άνθρωποι θα αναζητήσουν στον Αντίχριστο, τι ακριβώς λέτε? Θα αναζητήσουν την ευημερία. Αλλά η ευημερία είναι το αντίθετο του Σταυρού. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι το αντίθετο του Σταυρού. Γιατί ο Θεός αφήνει να κακοπαθεί κατά κάποιο τρόπο ο λαός του στην έρημο? Γιατί θέλει ο λαός του, ο Ισραήλ, να βιώσει το μυστήριο του Τιμίου Σταυρού. Αλλά ο λαός γονγίζει. Ζητάει τα ορτίκια, ζητάει ό,τι ζητάει και θανατώνει ο Θεός. Λοιπόν, ο Θεός δίδει την σωτηρία δια του Σταυρού. Υπάρχει αντίρρηση γι' αυτό? Νομίζω δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που θα ζητήσουμε την σωτηρία δια της οδού της ευημερίας, τότε έχουμε άρνηση του Τιμίου Σταυρού. Και τότε με πάρα πολύ ευκολία θα πούμε, αφού αυτός ο άνθρωπος μας δίδει να φάμε καλά και να πιούμε καλά, γιατί να μην τον αποδεχθούμε? Και θα αποδεχθούν οι ταλέποροι άνθρωποι των Αντίχριστων, επειδή ζουν μέσα στην ευημερία. Πολύ φοβάμαι, αν υποτεθεί ότι ο Αντίχριστος είναι υπόθεση των ημερών μας, πολύ φοβάμαι ότι αυτή η ευημερία είναι το προήμιο αυτής της καταστάσεως, γιατί το χειρότερο οι άνθρωποι, οι χριστιανοί εννοώ, έμαθαν εις αυτήν την ευημερία. Και αυτή η ευημερία είναι το κριτήριο ακόμη που διαλέγουμε και τις κυβερνήσεις μας, διαλέγουμε τους πάντα στα πάντα, διότι θέλουμε την ευημερία. Πώς να σας το πω? Γι' αυτό που είναι αντίθετο από τον Τίμιο Σταυρό το στοιχείο της ευημερίας, δεν λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ο μεγαλύτερος διώκτης του χριστιανισμού είναι η ευημερία? Εκείνος το λέει. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού όν ο Θεός η κοιλία? Κάποιο όν τον οποίον ο Θεός η κοιλία σημαίνει ευημερία. Βλέπετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα φοβούνται τον Κύριο θα είναι ευσεβείς. Αυτοί και έχουν και ζουν το μυστήριο του Τιμίου Σταυρού. Το ζουν. Δεν είπε ο Κύριος όποιος θέλει να είναι μαθητής μου να με ακολουθήσει σηκώνοντας τον Σταυρό του? Τότε αμέσως θα καταλάβουν ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος. Αμέσως. Αλλά οι άλλοι δυστυχώς όχι. Σημεία ο Κύριος έχει βάλει και σε πρόσωπα ακόμη. Μάλιστα σας έχω πει πολύ παλιά ότι ο Κάιν είναι τύπος του Αντιχρίστου και ο Άβελ είναι τύπος του Χριστού. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι ο Θεός έβαλε σημείο, λέγει, επί του Αντιχρίστου. Επί του Κάιν. Βέβαια δεν μας λέγει τι σημείο. Σημείο θα πει σημάδι, ώστε να τον βλέπουν οι άνθρωποι, να τον αποφεύγουν, αλλά και να μην τον σκοτώσουν. Διότι έπρεπε να τιμωρηθεί ζώντας τη ζωή του εκείνο το «θα στένεις και θα τρέμεις επάνω στη γη όσο ζεις». «Θα στενάζεις και θα τρέμεις όσο ζεις πάνω στη γη». Και για να ζήσει την τιμωρία του έπρεπε να μην φωνευτεί από κάποιον άλλον. Και ο Θεός λέει, έβαλε ένα σημείο εις αυτόν προς αναγνώριση. Σημειώστε, διότι πάρα πολλοί έγιναν οι άνθρωποι. Ζούσαν και εκατοντάδες χρόνια, έγιναν πάρα πολλοί. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό που λέμε πώς να τον αναγνωρίζουν. Και προπαντός το σημείο αναχωρήσεως, το σημείο, θα λέγα, απομακρύνσεως, το σημείο απόσεως. Είναι το σημείο που ελκύει ο Τίμιος Σταυρός.
Είναι και το σημείο που αποθεί. Να πω, α, αυτό είναι σημείο που πρέπει να φύγω μακριά. Βλέπετε λοιπόν πως βάζει ο Θεός τα σημεία αυτά για να προφυλάτει τους φοβουμένους των Κύριων. Αλλά θα τα γενίκευα όλα αυτά με μια ωραία ψαλμική πρόταση ψαλμικών στίχων. Είναι από τον 59 ψαλμών, στίχος 6. Προσέξτε. Έδωκας της φοβουμένησε σημείωση του φυγήν από προσώπου τόξου. Το θεωρώ ένα υπέροχο χωρίο. Όπως κανείς βρίσκει κάποτε σκαλίζοντας ένα αρχαίο νόμισμα ή ένα μεγάλο διαμάντι, χοροπηδούσα όταν τον βρήκα. Αυτές τις μέρες το βρήκα για να σας ετοιμάσω το θέμα. Πω πω, λέω, τι ωραίο αυτό το χωρίο. Κοιτάξτε, έδωκες σε εκείνους οι οποίοι σε φοβούνται, δηλαδή ευσεβούν, σημείωση, δηλαδή σημείο του φυγήν, για να φύγουν από προσώπου τόξου. Προσώπου τόξου θα πει από την παρουσία όπλων που φωνεύουν. Οπότε δίνεις ένα σημάδι να μην πάνε εκεί, γιατί εκεί υπάρχει ο θάνατος, και να πάρουν ένα δρόμο να φύγουν από σημείου τόξου, από προσώπου τόξου. Είναι πολύ ωραίο. Αυτών των στίχων έρχονται τώρα οι πατέρες εκκλησίας μας, θα έλεγα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που φτιάχνει, συνθέτει την παρακλητική, και εις τον τέταρτον ήχον της τετάρτης εσπέρας σημειώνει το εξής: έδωκας σημείωσιν της φοβουμένης σε Κύριε των σταυρών σου των τίμιων. Έδωκες, λέγει, σημείωση, σημάδι εις εκείνους που σε φοβούνται, Κύριε. Ποιο? Τον τίμιό σου σταυρών. Άρα λοιπόν, ποιο είναι αυτό που λέγει εδώ ο ψαλμός, σημείωση, τι πράγμα είναι? Οι πατέρες μας λένε, είναι ο τίμιος σταυρός. Δηλαδή παντού πάντα κρύβεται ο τίμιος σταυρός. Ενώ εν το οποίο δηλαδή σταυρό εθριάμβευσαν στα σαρκάς τους πόθους και τα εξουσίας, και επανήγαγες ημάς, μας ξανάφερες εις την αρχαίαν μακαριότητα, διώσου την φιλανθρωπία, φιλάνθρωπον οικονομίαν δοξάζομεν, Ιησού παντοδύναμε ο σωτήρ των ψυχών ημών, λέει το τροπάριον που ερμηνεύει τον στίχον αυτόν. Αγαπητοί μου, ένα πράγμα μας ενδιαφέρει, να είμεθα οι φοβούμενοι των Κύριων. Και μόνο οι φοβούμενοι των Κύριων μέσα στην ιστορία πάντα θα έχουν αυτήν την αίσθηση του σημείου που πάντα σώζει. Και αυτό θα πω για δέκατη φορά, είναι ο τίμιος σταυρός σε ποικίλες εκφράσεις, εκδοχές, που κρύβεται ο τίμιος σταυρός, κρύβεται, και που πάντα βλέπει κανείς με τα μάτια της ευσεβίας των τίμιων σταυρών εκεί που δεν τον βλέπουν οι άλλοι. Και γιατί κρύβεται? Για να μένει κρυμμένος από τους ασεβείς, ενώ είναι ορατός πάντοτε από τους ευσεβείς. Έτσι βλέπουμε ότι μακαρίζεται, μην ξεχνάμε το χωρίο της Σοφίας Σειρά, μακαρίζεται ο φοβούμενος των Κύριων, όπως λέγει ο 127 ψαλμός: μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι εν τες οδείς αυτού. Εκείνοι που περπατάνε στα μονοπάτια, στους δρόμους του Θεού, δηλαδή τηρούν τις εντολές του Θεού. Αλλά να ερωτήσουμε, αγαπητοί μου, για να κλείσουμε το χωρίο, να ερωτήσουμε τον εαυτόν μας. Ποιες είναι οι συντροφιές μας? Είναι οι μεγάλοι της γης ή οι ευσεβείς άνθρωποι? Για να το ερωτήσουμε αυτό. Γιατί δυστυχώς και ενοδοξούμε να έχουμε συντροφιές ευσίμων ανθρώπων, κατακόσμων ανθρώπων, και με αποτέλεσμα να μην κάνουμε συντροφιά αυτούς τους ευσεβείς ανθρώπους, επειδή τους θεωρούμε ότι είναι παρακατιανοί,
Και όμως αυτοί είναι πολυτελείς στα μάτια του Θεού. Ποιοι παρακαλώ ήσαν εκείνοι που πρωτοείδαν την γέννηση του Χριστού? Κάποιοι απλοί ποιμένες, σίγουρα φοβούμενοι των Κύριων. Ύστερα, από, θα μου πείτε από πού το ξέρω? Το λέει η Αγία Γραφή. Από πού? Όταν λέγει κάποιος που προείσταται αυτή τη συντροφιά των ποιμένων, πάμε λέει να δούμε εκείνα τα οποία ο Κύριος μας αποκάλυψε, μας φανέρωσε. Ο Κύριος. Συνεπώς, όταν λέγουν ο Κύριος, σημαίνει ότι και το όνομά του ευλαβούνται, μιλούν ευλαβώς ευσεβώς, ήσαν συνεπώς φοβούμενοι των Κύριων. Σ' αυτούς πρώτους απεκαλύφθη το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Λόγου. Έτσι, ας μην κάνουμε ανθρώπους που είναι κοσμικοί, δεν έχουν καν το φόβο του Θεού, τους πάντας και τα πάντα γελιοποιούν, δεν φοβούνται τίποτα, σας είπα, φλιαρούν, κοτσομπολεύουν, κατηγορούν, αυτοεπαινούνται, καινοδοξούν. Δεν έχουμε τίποτα να βγάλουμε από αυτούς, αντιθέτως έχουμε να ζημιώσουμε. Και τέλος, κριτήριον θα λέγαμε όλων των αξιών, αφού στην κορυφή στέκεται ο φοβούμενος των Κύριων, ακόμη πάνω και από τη σοφία, ακόμη πάνω και από τις θυσίες, τότε κριτήριον των αξιών πάντα τίθεται ο φοβούμενος των Κύριων. Και όπως λέει στην οδή της η Ιουδίθ, ο μέγας διαπαντός. Και ερχόμεθα εις τον επόμενο στίχο. Οικέτη σοφό, ελεύθερη λειτουργήσουση, και ανήρ επιστήμων ουγγονγίση. Δηλαδή, άνθρωποι ελεύθεροι σε σχέση με τη δουλεία που υπήρχε, αυτό θα πει ελεύθεροι άνθρωποι, θα γίνουν υπηρέτες σοφού δούλου, δούλου δηλαδή πουλημένου. Και ο συνετός άνθρωπος δεν θα γονγκίσει γι' αυτό. Είναι ένα περίφημο χωρίο αυτό, περίφημο, όπως θα δείτε. Εδώ βλέπουμε ότι η αξία του ανθρώπου δεν βρίσκεται αν είχε την ατυχία κάποτε να εχμαλωτιστεί από εχθρούς και να πολιθεί σαν δούλος. Είχε την ευτυχία να είναι ελεύθερος. Η αξία του ανθρώπου βρίσκεται στην αρετή ή στη σοφία. Και όχι στην ελευθερία, να χαρακτηρίζεται ο ελεύθερος άνθρωπος, ούτε εις τον πλούτον, ούτε σε άλλες εφήμερες επιτυχίες και δόξες. Γι' αυτό λέγει εδώ το χωρίον τη σοφία σειρά, ότι θα υπηρετήσουν των σοφών οικέτην δούλων ελεύθεροι. Ελεύθεροι οι οποίοι όμως δεν θα έχουν σοφία ή αν θέλετε δεν θα έχουν αγιότητα. Το βιβλίο των παροιμιών λέει το ίδιο σημείο, το ίδιο, την ίδια έννοια, είναι στο 17 κεφάλαιο στίχος 2. Οικέτης νοήμων, λέγει, κρατήστη δεσποτών αφρόνων. Ότι δούλος νοήμων, έξυπνος, σοφός, κρατήσει, δηλαδή θα επικρατήσει, δηλαδή θα γίνει αφεντικό ουσιαστικά δεσποτών, σε αφεντικά που είναι άμυαλοι άνθρωποι, άφρονες. Εδώ είναι σπουδαία, να κυβερνάει τους τα αφεντικά του ο δούλος, μόνο και μόνο γιατί είναι ο έξυπνος, του κόβει το μυαλό του. Αυτή είναι μία αλήθεια χιλιομαρτυρημένη μέσα στην Αγία, στην ιστορία και στην Αγία Γραφή. Σας θυμίζω τον Ιωσήφ που ήταν δούλος στην Αίγυπτον, αλλά τον υπηρέτησαν πολύ. Πρώτα-πρώτα τον υπηρέτησε το ίδιο το αφεντικό του, ο Πετεφρής. Τι του είπε? Παιδί μου, του λέγει, από τον καιρό που ήρθες, ο Θεός σου ευλόγησε το σπιτικό μου. Και ακόμη, σου λέω τούτο. Δεν θέλω τίποτα να ξέρω από τα υπάρχοντά μου,
χωράφια, σοδιές, έσοδα, έξοδα. Έξω από τη γυναίκα που έχω, αυτή μου ανήκει, όλα τα άλλα, για όλα τα άλλα είχε εσύ αφεντικό εδώ μέσα και θα βρίσκω να πιάτο φαΐ να τρώω. Είπε ο Πετεφρής τον Ιωσήφ. Αλλά ο διάβολος που βλέπει και ακούει και ζηλεύει, επήγε να ποντάρει και εις αυτό το πρόσωπο της γυναικός του Πετεφρή. Αλλά την ιστορία την ξέρετε, παρά μόνο ότι ο Πετεφρής είχε απεριόριστη εμπιστοσύνη στον Ιωσήφ και εις τις συμβουλές του κατόπιν ο Φαραώ. Ποιον θα βρούμε, λέγει, σοφότερον μέσα σε ολόκληρη την Αίγυπτο από εκείνα τα οποία μας είπε ο Ιωσήφ? Και τότε τον καθιστά άρχοντα για να πραγματώσει το σχέδιο εκείνο, το κάπως μακροπρόθεσμον των 7 ετών ευημερίας και 7 ετών δυστυχίας, για να φέρει την όλη οικονομία της χώρας εις πέρας, και την έφερε ευστοχότατα. Πέτυχε πέρα για πέρα ο Ιωσήφ. Ή να σας θυμίσω τον Δανιήλ και τους τρεις πέδας, οι οποίοι έγιναν άρχοντες ήδη σαν ένα είδος υπουργών εις τον Ναβουχοδονόσορα, που ενώ εσύφθησαν εχμάλωτοι στην Βαβυλώνα και ήσαν δούλοι των Βαβυλωνίων, όμως για τη σοφία τους έγιναν σύμβουλοι του Ναβουχοδονόσορος. Σας θυμίζω ακόμα εκείνον τον, από την ιστορία τώρα την εκκλησιαστική, των μοναχών των Κοσμά, ο οποίος ο ταλέπορος συνελήφθη εχμάλωτος από τους Αγαρινούς στην κάτω Ιταλία, σύρθηκε και πουλήθηκε στην Συρία, στην Δαμασκόν, και εκεί τον είδε ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Τον είδε να κλαίει και του λέει: «Γιατί κλαίς, οι μοναχοί δεν κλαίνε?» Λέει: «Κλαίω γιατί δεν θα μπορούσα σε κάποιον να δώσω τη σοφία που γνωρίζω». Αμέσως τον αγόρασε και τον έκανε διδάσκαλο του παιδιού του, του Ιωάννου, του επωνομαστέντος Δαμασκηνού, και ενός άλλου νέου που τον είχε υιοθετήσει και τον έλεγαν Κοσμά, ο γνωστός Κοσμάς ο Μελωδός, και κατόπιν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Μέγας και Πολύς, που αυτοί οι δυο έγιναν βέβαια μοναχοί, και που εδίδαξε αυτός ο μοναχός, τον σοφός, εδίδαξε τους δύο αυτούς μαθητάς του αριθμητική, γεωμετρία, μουσική, αστρονομία, ρητορική, διαλεκτική και ηθική κατά Πλάτωνα, και Αριστοτέλη και τέλος θεολογία. Τη δίδαξε. Και στο τέλος τον απελευθέρωσε ο πατέρας του Ιωάννου, που ήταν και αυτός, είχε μια μεγάλη θέση εκεί στην πόλη, και έγινε, πήγε στην Μονή του Αγίου Σάβα κλπ. Βλέπετε ποιος είναι ο σοφός και ποιος είναι ο ενάρετος και ο άγιος. Αν θέλετε ακόμη και ένα παράδειγμα από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, σας θυμίζω τον Έσοπο. Ο Έσοπος ήταν δούλος, και όμως ο Έσοπος με εκείνους τους πανέξυπνους και σπουδαίους και φιλοσοφημένους του μύθους, ο Έσοπος ζήνεται σήμερα. Άραγε πώς το λέγαν το αφεντικό του και την αφεντικίνα του, το ξεχάστηκα. Αλλά αυτός ο δούλος, επειδή το σοφός, ζει. Σας θυμίζω ακόμη τον φιλόσοφον των Επίκτητων, αυτών των στοικών φιλόσοφων, που ήταν θαυμάσιος άνθρωπος. Ένα βιβλίο του, ένα εγχειρίδιον, το πήραν και το έκαναν. Άλλαξαν μόνο τα ονόματα θεοί και έβαλαν Θεός, και το έκαναν στην αρχαιότητα, ένας ασκητής το έκανε αυτό, νομίζω ο Άγιος Νίλος ο Σινέητης, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το έκανε εγχειρίδιον των μοναχών. Ήταν τόσο σπουδαίος αυτός ο φιλόσοφος, ο Επίκτητος, που μάλιστα τα τελευταία του χρόνια τάζησε στην Νικόπολη της Ηπείρου, δηλαδή στη σημερινή Πρέβεζα, κάπου εκεί. Αυτός τι ήταν? Δούλος κάποιου Επαφροδίτου στην Ιεράπολη της Φρυγίας.
Η σοφία του όμως τον εκράτησε μέχρι σήμερα. Έτσι ο σοφός και ο Άγιος δεν κρύπτονται. Γιατί επιμένω? Γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβω σήμερα, μάλλον θα συνεχίσουμε την ερχομένη φορά, για να σας πω ότι τα παιδιά μας πρέπει να τα κάνουμε να ζηλεύουν την αγιότητα και τη σοφία. Αυτό θέλω να σας πω, εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτό πρέπει να ζηλεύουμε, αυτό γυαλίζει η σοφία και η αγιότητα. Και όχι έπαινοι ποικίλοι και διάφοροι, όχι αξιώματα, όχι πλούτη κτλ. Αλλά εάν έπρεπε ακόμη, αγαπητοί μου, να επεκτείνουμε το θέμα από πρόσωπα σε λαούς, θα λέγαμε ότι αυτό συνέβη στην Ελλάδα. Θυμηθείτε όταν οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Ελλάδα το 146 π.Χ. και η Ελλάδα έγινε δούλη στους Ρωμαίους, η Ρώμη πολιτιστικά υπέκυψε στην Ελλάδα, στην τέχνη της, στον πολιτισμό της. Υπέκυψε. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο ήταν? Όταν εκτίστηκε η Κωνσταντινούπολης, δηλαδή η δεύτερα Ρώμη, πόλη καθαρά ρωμαϊκή, από έναν αυτοκράτορα καθαρά Ρωμαίων, δυτικών Ρωμαίων, τον Μέγαν Κωνσταντίνο. Όμως, επειδή οι Έλληνες εξελίνησαν τους Ρωμαίους και όταν ήρθε ο χριστιανισμός εξεχριστιάνισαν τους Ρωμαίους, τότε παρατηρήθη αυτό το καταπληκτικό πράγμα. Η νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη, να γίνει ελληνική. Ενώ δεν είναι το ελληνική, είναι το ρωμαϊκή. Έγινε λοιπόν ελληνική και με πρωτεύουσα τη δευτέραν Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, αυτομάτως έχουμε μία ελληνική αυτοκρατορία, τη γνωστή μας Βυζαντινή, που επέζησε όσο καμιά άλλη αυτοκρατορία μέσα στην ιστορία 1000 ολόκληρα χρόνια. Πώς έγινε αυτό το θαύμα? Η δούλη Ελλάς με τη σοφία της και με το μήνυμα του Χριστού που είχε επευλήθη στους Ρωμαίους κατακτητάς. Αυτό που λέγει το χωρίον που αναλύομαι, αγαπητοί μου. Η και τη σοφό ελεύθερη λειτουργήσουση. Αυτό είναι. Όταν όμως λέμε σοφία, δεν εννοούμε βέβαια την συσσόρευση γνώσεων, αλλά των φιλόσοφων νουν. Λέω των φιλόσοφων γιατί και οι πατέρες χρησιμοποιούσαν τον όρο φιλοσοφία με ειδικές προϋποθέσεις, ή θα λέγαμε τον νου που σκέπτεται, τον νου που δεν έχει βάλει σε αθιστία τον εαυτό του, ή τον θεολόγο νου, δηλαδή την αίσθηση ακόμη του μέτρου, από την τέχνη μέχρι τον τρόπο της ζωής. Αυτή η αίσθηση του μέτρου. Μια γυναίκα δεν ξέρει να ντυθεί, επί παραδείγματι, όταν της λείπει το αίσθημα του μέτρου. Και γίνεται, να το πω κρυφά να μην μ' ακούσετε, να μην μ' ακούσουν οι κυρίες, γκαραγκιόζεις. Γιατί λείπει το αίσθημα του μέτρου? Βάζει κάτι κουκουρίκου, βάζει κάτι παράξενα πράγματα, κάτι δαχτυλίδια που χτυπάνε, κάτι σκουλαρίκια περίεργα, σαν κρεματζούλια εκεί. Γιατί δεν έχει το αίσθημα του μέτρου? Σας είπα, από την τέχνη. Γιατί η ελληνική τέχνη τόσο πολύ θαυμάζεται? Γιατί έχει το αίσθημα του μέτρου, που είναι καρπός μιας αληθινής σοφίας, μέχρι, σας είπα, τον τρόπο της ζωής. Ακόμη την αρμονική προσαρμογή της ανθρωπίνης ζωής στα δεδομένα της φύσεως. Να ξέρει να τοποθετηθείς μέσα στην φύση. Να μην είναι η φύση εχθρική απέναντί σου, ούτε εσύ εχθρικά αφαιρόμενος έναντι της φύσεως.
Σπουδαίο αυτό. Αυτό το είχε ο Αδάμ και η Εύα πριν να αμαρτήσουν. Και ακόμη να τηρείς τις εντολές του Θεού. Αυτά συνιστούν την καλλιέργεια του κατοικώνα. Όταν καλλιεργούμε αυτό το κατοικώνα που μας έδωκε ο Θεός σε όλο το μήκος και πλάτος και ύψος του πράγματος. Αλλά εδώ τώρα τίθεται ένα ερώτημα. Εμείς σήμερα οι Έλληνες της εποχής του 20ου αιώνα, πώς στεκόμαστε έναντι εκείνων που μας απειλούν να μας κατακτήσουν? Με σοφία ή σαν άσοφοι? Αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο θέμα που αφορά εις αυτήν την επιβίωση του λαού μας, πρώτο Θεός θα μιλήσουμε την ερχομένη Τρίτη.